Χρήστο, καλησπέρα. Ακριβώς, ένα από τα πολλά έτσι πράγματα που έχουν γίνει σήμερα είναι το ότι προσπαθούσαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ να πείσουν τον Τριτσόνη πάνω από μία ώρα. Ανθρακικός είχε δεχθεί. Ο Τριτσόνης κάποια στιγμή τους είπε να βγουν έξω στον αγωνιστικό χώρο για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν άτομα εκεί πέρα, φύλαθλοι. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ βγήκανε. Λέγανε λοιπόν μετά ότι ο Τριτσόνης προσπάθησαν, ότι το έκανε αυτό για να προσπαθήσει να τον φυγαδεύσουν. Μέχρι να συμβεί όμως όλο αυτό, να βγουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο, η αποστολή του Πανθρακικού μπήκε στο πούλμαν και έφυγε. Οριστικά λοιπόν ο Τριτσόνης δεν έχει πει ότι έλειξε το παιχνίδι, αλλά χωρίς Πανθρακικό εννοείται ότι έλειξε. Άρα λοιπόν έχει κλείσει το φύλλο αγώνας αυτή τη στιγμή. Προφανώς και είναι έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρόσεξε, ότι δεν είναι επίσημο, αλλά λείπει μια ομάδα, άρα εντάξει, τι λέμε. Για να κλείσει το φύλλο αγώνος, καλό λάθος, δεν πρέπει να υπογράψουν οι διορχηγοί. Βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Ότι άρα προφανώς έχει κλείσει το φύλλο αγώνος, υπέγραψαν οι δύο αρχηγοί. Ίσως δεν έχει υπογράψει ακόμα ο αρχηγός της ΑΕΚ. Άρα το πατάκι δεν έχει. Επίσημα, δηλαδή ο Τριτσόνης δεν έχει. Χρήστο το μισό. Είναι καθαρά τυπικό όμως το θέμα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια ομάδα. Τέλος του αγώνα. Χρήστο το μισό. Κύριε Βασουλάκη, τώρα τι γίνεται. Τώρα αυτά θα πάνε ό,τι γράφει ο διαιτητής στον αθλητικό δικαστή. Εάν δεχτεί ο αθλητικός δικαστής ότι έχει διακοπεί το παιχνίδι με ευθετιότητα της μιας ομάδας, είναι μείον 3 και μείον 2 από χρόνο. Άρα μείον 3 βαθμοί για εφέτος. Άρα πέφτει. Και χάνει και το παιχνίδι, εννοείται με 0. Άρα χάνει την κατηγορία. Χρήστο. Περιέγραψα μας λίγο τώρα τα συναισθήματα να μην προλαμβάνω. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί. Δεν ξέρω αν έχουν συνειδητοποιήσει την καταστροφή. Πριν γίνει αυτό, πριν φύγει ο Πανθρακικός, πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία με τον Τριτσόνη, ενώ υπήρχαν ακόμα ελπίδες να ξαναβγεί, οι σκηνές λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο με ανθρώπους, με παιδιά, με μεγάλους ανθρώπους ηλικιωμένους να κλαίνε, με ανθρώπους που δουλεύουν στην ΠΑΕ, να μην μπορούν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν να συμβαίνει. Όλα αυτά επειδή ορισμένοι ανεγκέφαλοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και ενώ η ΑΕΚ δέχτηκε γκολ στο 87ο λεπτό, έχοντας απολέσει από τη μνήμη τους ότι υπήρχε ακόμα και αν έχανε το ματς ΑΕΚ ένα ενδεχόμενο να σωθεί η χρονιά εάν κέρδιζε στο Περιστέρι τελευταία αγωνιστική, Χρήστο. Αυτό είναι τρομερό. Είχαν ξεκινήσει τα παρατράγουδα. Ναι. Την ηρίχνω παντή τη αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι λίγη κακή ανόητη. Όταν κέρδισε ένα κόρνερ ο Πανθρακικός, μπήκε ένας, πλησίασε προς την πλευρά του παίχτη που ήταν να το εκτελέσει, έφυγε ο βοηθός από εκείνη την πλευρά, έμεινε 9 λεπτά το παιχνίδι. Διακόπηκε μετά, όταν ξεκίνησε, εντάξει, ήταν το Ολυμπιακό Στάδιο, ήταν ένα καζάνι έτοιμο να εκραγεί. Χρήστο, από δική μας παράληψη, έρωσε στον καιρό και τα λαμβάνω εγώ την ευθύνη. Δεν έχω πει κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Θα πάμε στο βίντεο που δείξαμε νωρίτερα, βέβαια, στο δελτίο. Αλλά πες μας λίγο έτσι μια σύντομη περιγραφή, γιατί πολλοί κόσμοι δεν έχει δει. Και από ό,τι θυμάμαι, η τηλεοπτική μετάδοση της Νόβα έκοψε αμέσως το πλάνο τη live μετάδοση όταν έγινε το ντου. Μπαίνει γκολ Πανθρακικού και κάτι γίνεται, γίνεται ντου, έτσι. Κατευθείαν. Υπήρχε κόσμος από πίσω, οι οποίοι είχαν περάσει την Τάφρο και ήταν σε θέση ετοιμότητας, σε θέση βόλης. Μόλις βάζει λοιπόν τον γκολ, αυτόν γκολ ο Μπουγαίδης, κατευθείαν μπαίνουν από το πέταλο δεκάδες φύλαθλοι της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να τρέχουν όπου φύγει και οι παίχτες του Πανθρακικού και οι παίχτες της ΑΕΚ. Αφήσανε τα πράγματα όπως ήταν εκεί, έγινε πλιάτσικο μετά στον ρουχισμό των παικτών και στα παπούτσια, δεν έμεινε τίποτα. Προφανώς χρειάστηκε να επέμβει και η αστυνομία για να αποτραπούν τα χειρότερα. Μετά από ώρα η αστυνομία. Ναι, αλλά έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο υπήρξε ηρεμία, μετά είχαμε συνέχεια των επεισοδίων. Όχι, υπήρχε και ρήψη χημικών αλλά και ανθρωποκυνηγητών. Αφαιρούν και τις μαθηματικές πιθανότητες της ΑΕΚ να που μιλάμε, η ΑΕΚ είναι ομάδα της εθνικής κατηγορίας. Χρήστο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι φρέσκο από το ρεπορτάζ που παρακολουθείς αυτή τη στιγμή, αλλά για την επόμενη μέρα στην ΑΕΚ έχει προλάβει να σκεφτεί κανείς κάτι, τι θα γίνει, τι θα κάνει. Πολύ νωρίς θα μου πεις. Ούτε για την απόψινή. Καλώς. Σαν να βλέπουν, ξέρεις, ένα κακό όνειρο, έναν εφιάλτη και πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν. Σε αποδεσμούμε για λίγο να κάνεις το ρεπορτάζ. Αν υπάρχει κάποιος που θέλει να μας μιλήσει, on camera εννοώ, ή να μεταφέρεις εσύ κάποια δήλωσή του, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να το έχουμε. Σε ευχαριστούμε για την ώρα. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, επόμενη αναμέτρηση. Πάμε να προλάβουμε ό,τι έχει γίνει. Αντιλαμβάνεσαι για τη βραδιά μιλάμε, έτσι. Με τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και όσα έγιναν. Με τον ντέρμπι παραμονής ΑΕΚ Πανθρακικός και όσα έγιναν και εκεί. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, εντάξει, αυτό δεν ήταν ντέρμπι. Νίκη ΠΑΟΚ, ας το δούμε. Με δεύτερη ομάδα και μετά. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ στην πρωτεύουσα της Βιωτίας. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη ευκαιρία στο 10ο λεπτό με τον Πόη, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Γλύκου. Η απάντηση στις ευκαιρίες ήρθε για τον ΠΑΟΚ στο επόμενο λεπτό.
Ο Έτο έκανε τη σέντρα και ο Ρομπέρ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. 24ο λεπτό φάουλ του Καγιεχόν, ο Χωσέμι έκανε την κεφαλιά, ο Γλύκος μπλόκαρε. Σημαντική ευκαιρία για το Λεβαδιακό στο 27. Ο Ρωμαίο βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Γλύκος και το δοκάρι δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να πανηγυρίσουν. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 50ο λεπτό. Ο Ρομπέρ βρέθηκε μόνος του σε θέση βολής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κυριακίδη. Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν δύο λεπτά αργότερα όταν ο Πόη κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Γλύκος με όμορφη επέμβαση απομάκρυνε. Νέα επιθετική προσπάθεια για το Λεβαδιακό, ο Ροτζέριο δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει. 67ο λεπτό, ο Μπουμάλ που μόλις είχε μπει αλλαγή, δεν έκανε το σούτ όπως έπρεπε και η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του Γλύκου. 79ο λεπτό, σύγχυση στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Γλύκος έδιωξε το σούτ του Πόη και στη συνέχεια υποδείχθηκε offside. Νέα ευκαιρία για το Λεβαδιακό, η κεφαλιά του Χωσέμι πέρασε χωρίς αποτέλεσμα. Τελικό σκορ, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 0-1.